Αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι απέσιο. Ο κόσμος, αν θέλετε, αποστρέφεται αυτή τη συζήτηση που γίνεται, γιατί 700.000 άνθρωποι βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, λοιπόν, που σήμερα βγάζει έξω από τα σπίτια τους χιλιάδες κόσμου, είναι αποτέλεσμα και του ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έδωσε όλα τα δάνεια στα ξένα φανς και μέσα σε 8 μέρες ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση ότι τα φανς μπορούν να προχωρούν σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Έχουμε κάθε μέρα, λοιπόν, ανθρώπους οι οποίοι με αγωνία, με κραυγή, προσπαθεί να σώσει το σπίτι του, να μην είναι στο δρόμο. Και βέβαια η αλληλεγγύη του κόσμου έχει σώσει πάρα πολλούς. Άρα, λοιπόν, εδώ παίζεται ένα παιχνίδι με το δάνειο του κυρίου Παπαθανάση, που κανείς δεν έχει δικαίωμα, τέλος πάντων, εδώ κανείς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, λέω, να ρυθμίζει τα δάνειά του, γιατί από πάνω είναι η ληστεία των τραπεζών με όλο αυτό το πλαίσιο που σήμερα υπάρχει. Και ερχόμαστε, λοιπόν, και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, αλλά και ο κύριος Παπαθανάσης. Θα μιλήσουμε για τις 700.000 πληστηριασμούς. Θα μιλήσουμε για όλους αυτούς που στέλνονται στις τράπεζες τώρα με το πρόγραμμα δήθεν για νέο σπίτι για τους νέους που στέλνονται στις τράπεζες για να έχουν πάλι μια θηλιά στο λαιμό. Αυτή είναι η στεγαστική πολιτική που έχει σήμερα η κυβέρνηση. Αυτό το πρόγραμμα το που λέει πηγαίνετε στις τράπεζες. Ακούστε, λέτε, για να πάρει ο νέο σπίτι, πράγμα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Θα σας πούμε, λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει πρόταση νόμου στη Βουλή για διαγραφή χρεών, τόκων και τα λοιπά που υπάρχουν σήμερα. Πήρε ο άλλος 100.000 δάνειο και έχει φτάσει 300. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά είναι ληστεία. Νόμιμη ληστεία. Και εδώ ευθύνη έχει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Με όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα των δανείων. Πήρε ο άλλος ένα δάνειο για να βάλει ένα χεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, γιατί στεγαστική πολιτική δεν υπήρχε. Υπήρχε ο Οργανισμός Στεγαστικής Κατοικίας που τον κατάργησαν και τα τρία κόμματα μαζί ψήφισαν να καταργηθεί ο Οργανισμός Στεγαστικής Κατοικίας. Έχει σήμερα 2,5 δις απόθεμα και δίνουν 500 εκατομμύρια τώρα για αυτά τα στεγαστικά προγράμματα για τους νέους που τους στέλνουν και στις τράπεζες. Αυτά είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από το πώς χειρίζονται οι κυβερνήσεις. Χειρίζονται, να το πω έτσι, προς όφελος των τραπεζών και των ξένων φανς αυτή την ανάγκη για στεγαστική πολιτική. Ωραία. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχει ο κόσμος και στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν πείρα από τη διακυβέρνηση και πώς διαχειρίστηκαν, να το πω έτσι, αυτό το θέμα των δανείων και των πληστηριασμών. Μπροστά μας, όπως είπα, είναι 700.000 που ενδέχεται να έχουν πληστηριασμούς τα επόμενα χρόνια. 70.000 ήδη έχουν προγραμματιστεί για το 2023. Και δεν μπορεί να μας λένε σήμερα, ο κύριος Σαχαρόπουλος λέει, θα καταργήσουμε τον πτωχικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Μα πριν από λίγο, δεν ξέρω πόσες μέρες ήταν, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σε καμία ευρωμούμενη πολιτεία δεν καταργούνται οι πληστηριασμοί. Ότι υπάρχουν και πρέπει να γίνονται. Όχι της πρώτης ότι κανονίας, εδώ ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ηλεκτρονικά τους πληστηριασμούς. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που λένε σήμερα προεκλογικά. Γιατί εδώ πράγμα, 4,5 χρόνια. Δεν υπάρχει χώρα που δεν γίνεται κανένας πληστηριασμός απολύτως. Ορίστε. Δεν υπάρχει κάποια χώρα, ευρωπαϊκή τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται παραέξω, που να μην γίνεται απόλυτος κανένας πληστηριασμός πουθενά. Κύριε Παπαχλημίτζο, ο λαός μας πέρασε από φωτιά και σίδερο, να το πω έτσι. Έχει τόσα χρόνια με την κρίση, όπου απολύθηκε, έχασε τη δουλειά του, οι εργασιακές σχέσεις έγιναν ελαστικές, οι μισθοί και οι συντάξεις κατατομήθηκαν, τσακίστηκαν, να το πω έτσι, και βρέθηκαν, λοιπόν, να μην μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Και εδώ, λοιπόν, αντί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, δόθηκε στα ξένα φανς με το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει και βρίσκεται αυτός ο κόσμος σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Άρα, λοιπόν, εμείς αυτό λέμε. Ο λαός μπορεί να σώσει τα σπίτια του λαού μέσα από την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξει για να μην πάει η πρώτη κατοικία στα ξένα φανς, να προστατευτεί ο κόσμος. Και βεβαίως η πρόταση νόμου που έκανε το ΚΚΕ, που δεν την αποδέχονται τα άλλα κόμματα, πρέπει να την αποδεχτεί ο λαός και να στηρίξει το ΚΚΕ και σε αυτές τις εκλογές να είναι πιο ισχυρό, προκειμένου και πιο δυνατό να είναι το κίνημα της αλληλεγγύης. Σε κυβέρνηση όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Συνεργασία. Σε κυβέρνηση δεν μπαίνετε. Νωρίτερα, κύριε Κατσούλη.
Θα μαζί θα την κάνουμε την ερώτηση. Δεν άκουσα τίποτα, κ. Πρεσβευτή. Ναι, ναι. Σε κυβέρνηση λέει συνεργασία δεν σα βλέπουμε πρόθυμο να συμμετάσχετε. Ναι, στην προηγούμενη συζήτηση ήταν ο κ. Αλεξιάδη, ναι, ο οποίο έκανε επίθεση φιλία στο Κουκουέ και έλεγε να το ξανασκεφτούμε. Ναι. Αλλά μόλι βγήκε έξω, μου ήταν στεναχωρημένο γιατί λέει: μαχ, θα χάσουμε το Δήμο τη Νίκαια, θα τον πάρετε εσεί. Δηλαδή από τη μία στεναχωρημένη. Δεν το μίλαμε τώρα τι είπε έξω ο κ. Αλεξιάδη. Πάντως αυτό που άκουσα εγώ νωρίτερα, κύριε Κατσότη, που είπατε ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύεστε γιατί αυτοί έχουν διοικήσει, είναι στον άκουγα λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι ένα από τα επιχειρήματά του αυτά. Και οι δύο έχουν προσωπικά βέβαια βάζει τα πρόσωπα, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Βίδου, εμείς έχουμε σαν ΚΚΕ, νομίζω ότι έχουμε πει ξεκάθαρα τη θέση μας, ότι εμείς θα αναλάβουμε τις ευθύνες σαν ΚΚΕ όταν στην εξουσία θα είναι η διεργατική τάξη. Τώρα λοιπόν, αφού ο λαός μας θα υποφέρει από αυτές τις κυβερνήσεις, που οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν βγει αυτή τη φορά θα είναι αντιλαϊκή και υπάρχει μεγάλο έδαφος να γίνει κυβέρνηση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Γιατί στα μεγάλα συναντιούνται. Δεν έχουν διαφορές. Και αυτό που τους ενώνει, αυτό που τους ενώνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη απάντησε ο κύριος Σταθμαρόπουλος. Να το βάζουμε κάτι στο τραπέζι. Να τελειώσουμε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης τους ενώνει. Η επενδυτική βαθμίδα που πρέπει να ανέβει η χώρα λοιπόν, για να μπορέσουν να έχουν περισσότερα προνόμια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ και οι σχεδιασμοί στην περιοχή ενώνει αυτά τα κόμματα. Και βέβαια το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον με τη φτηνή εργατική δύναμη. Είναι όλοι τους κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Επειδή... Άρα λοιπόν μπορεί να κάνουν και κυβέρνηση. Όπως έκανε το Πασόκ, το φως και το σκοτάδι. Θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έκαναν μαζί κυβέρνηση. Και τώρα. Κύριε Κατσότη, δεν είναι τώρα χρόνο γιατί εμείς και μας πιέζει και μας πιέζει. Δεν είναι το ίδιο, τα ίδια κόμματα. Ναι. Ωστόσο όμως μπορεί άνετα, αν χρειαστεί το μεγάλο κεφάλαιο σήμερα εδώ, να έχει μια κυβέρνηση συνεργασίας όπως στη Γερμανία. Όπως αλλού μπορεί να κάνουν και οι σοσιαλδημοκράτες που λέει σήμερα ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βάλτε με τη λέει, κύριε Κατσότη, γιατί τώρα. Είναι η κυβέρνηση με κοινούς στόχους. Επειδή η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από αυτή, γιατί είπα και προηγούμενα ότι το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο, είναι καθορισμένο, αυτό θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η πράσινη μετάβαση, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και η εμπλοκή μας στον πόλεμο. Και βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, η αντιμετώπιση όλων των πτυχών της ζωής του λαού μας στη λογική του κόστους και του ωφέλους. Γιατί σε αυτή τη λογική έχουμε τους χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, έχουμε τους νεκρούς από τις φωτιές, από τις πλημμύρες, έχουμε τους νεκρούς κάθε μέρα από τα εργατικά εγκλήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα. Αυτή είναι μια λογική που κυριαρχεί και αυτή θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα και ο λαός μας θα υποφέρει. Εμείς λέμε ότι ο λαός θα πρέπει να αδυνατήσει αυτά τα κόμματα που ήδη κυβέρνησαν, να είναι αδύναμη η επόμενη κυβέρνηση και ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα με ισχυρό ΚΚΕ. Είναι η λύση για την επόμενη περίοδο και εμείς αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε και θα παλέψουμε.